Πρώτα πρέπει να βγούμε τελείως από το δικό μας θέλημα. Να μην θέλουμε τίποτα. Καταλάβατε. Και αυτό το καλό που σκεφτόμαστε να κάνουμε, να το ξεχάσουμε. Και να μην θέλουμε τίποτε. Και έτσι με ελεύθερη τη θέλησή μας, από οποιαδήποτε επιθυμία, έτσι, από οποιοδήποτε θέλημα, να πάμε να προσευχηθούμε. Γιατί αν πας και έχεις μέσα σου ήδη την επιθυμία, θα έχεις το φόβο να πλανηθείς και να νομίζεις ότι σου είπε ο Θεός, ναι, κάνε αυτό που θέλεις, ας πούμε. Πρέπει τελείως να βγούμε από το θέλημά μας, να μην έχουμε κανένα θέλημα και να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και το ναι και το όχι. Και να είμαστε το ίδιο χαρούμενοι είτε ακούσουμε ναι ή όχι από το Θεό. Και ακόμα πιο σίγουρο και βέβαιο είναι να ρωτήσουμε το πνευματικό μας, έτσι, να μην αρκεστούμε σε αυτό που θα πάρουμε ως εντός ομικό πληροφορία από το Θεό. Έτσι και μετά λέει ο Άγιος, πριν κάνεις κάτι, ύψωσε το νου σου στο Θεό και εξέτασε όχι μόνο να προσευχηθείς, αλλά και να καθρεφτήσεις στο νόμο του Θεού αυτό που θέλεις εσύ. Να δεις αυτό αρέσει το Θεό, υπάρχει στο νόμο του Θεού, το λέει ο Θεός να το κάνουμε. Και μετά να εξετάσεις και γιατί το θέλεις. Το θέλεις για το Θεό. Και με ποιο σκοπό θα το κάνεις, για να αρέσεις το Θεό. Όλα αυτά είναι βήματα, έτσι, πολύ βασικά. Η αρχή δηλαδή και το τέλος να είναι ο Θεός, αλλά και η πορεία να είναι πάλι ο Θεός, ο δρόμος. Το λέει εδώ ο Άγιος, λέει, αν δεν έχουμε φανερά ενεργεία την παρακίνηση του Θεού με αυτά τα σημεία που είπε, έτσι, τα θεοφιλή πάθη, τα δάκρυα, τη χαρά, την εσωτερική, όταν προσευχόμαστε για το συγκεκριμένο θέμα, την εσωτερική, ας πούμε, αγαλίαση, το σκύρτημα της καρδιάς κλπ. Τουλάχιστον λέει να τα έχουμε δυνάμει, δηλαδή να θέλουμε αυτό που θέλουμε γιατί το θέλει ο Θεός. Δεν είναι κακό αυτό, είναι καλό. Ό,τι κάνουμε να λέμε το κάνω και το θέλω γιατί το θέλει ο Θεός.